Το δημογραφικό ζήτημα επηρεάζει σημαντικά την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Η μείωση του οικονομικά ενεργού πληθυσμού επιδρά αρνητικά στην προσφορά εργασίας και τις δυνατότητες οικονομικής μεγέθυνσης. Ο αυξανόμενος δείκτης εξάρτησης ασκεί πιέσεις στη δημοσιονομική βιωσιμότητα, ενώ η γύρανση του πληθυσμού επιβραδύνει την παραγωγικότητα της εργασίας. Το μεγάλο μας πρόβλημα που έχουμε στην Ελλάδα συνολικότερα, αλλά και στις πιο μικρές περιοχές, όπως είναι η Μεσίνη που βρισκόμαστε τώρα, είναι το δημογραφικό. Είναι τεράστιο και εκρηκτικό πρόβλημα και το βλέπουμε και αποτυπώθηκε και στην περσινή απογραφή πόσο μειώνεται ο πληθυσμός. Η μείωση του πληθυσμού σημαίνει άμεσα μείωση της οικονομίας του τόπου. Οι δημογραφικές αλλαγές που η γύρανση του πληθυσμού της Ελλάδας προκαλεί αναδεικνύονται σε κεντρικό προβληματισμό για έναν ολοένα και αυξανόμενο αριθμό επιχειρήσεων, αφού συνδέονται άμεσα με την οικονομία του τόπου. Σημαίνει έλλειψη εργατικών χεριών, σημαίνει μη ανάγκη ύπαρξης υπηρεσιών. Το έχουμε δει πάρα πολύ έντονα την τελευταία δεκαετία πώς έχουν αποψηλωθεί οι μικροί τόποι από υπηρεσίες. Σημαίνει και μείωση των εμπορικών επιχειρήσεων, διότι λείπει το καταναλωτικό κοινό και άρα δεν υπάρχει λόγος ύπαρξης. Άρα, τι γίνεται, μπαίνουμε σε ένα φαύλο κύκλο συρρίκνωσης. Η μείωση και η γύρανση του πληθυσμού της Ελλάδας προβλέπεται να συνεχιστούν τις επόμενες δεκαετίες. Στο σενάριο βάσης των δημογραφικών προβολών, ο πληθυσμός της χώρας προβλέπεται να υποχωρήσει στα 8,1 εκατομμύρια έως το 2100. Μια μείωση του πληθυσμού κατά 2,5 εκατομμύρια άτομα ή 24% σε σχέση με το 2021. Η πρόκληση που οι δημογραφικές αλλαγές συνεπάγονται είναι άμεση και αφορά το σύνολο των επιχειρήσεων. Το έλλειμμα αυτό δύναται να καταστεί τροχοπέδι, εμποδίζοντας την περαιτέρω ανάπτυξή τους. Πώς θα το ξεπεράσουμε αυτό το φαύλο κύκλο συρρίκνωσης? Ένα πρώτο και σημαντικό βήμα είναι η αλληλεγγύη και η αλληλοστήριξη όλων των κοινωνικών ομάδων προς όλες τις κοινωνικές ομάδες σε τοπικό επίπεδο. Αυτά έχουν να κάνουν με τον μικρό κόσμο, αν θέλετε, την μικροοικονομία της περιοχής. Σύμφωνα με έρευνες, η κοινωνία θα πρέπει να είναι προετοιμασμένη σε πολλαπλά επίπεδα για να ανταπεξέλθει στις αναδυόμενες ανάγκες και προκλήσεις της δημογραφικής γύρανσης.